Προφορά την πολύ έτσι έντονη, ήταν πιο έντονη προφορά, έχανα κάποιες ατάκες. Αλλά ζούσα την υπερέντασή τους. Αλλά υπήρχε, ναι, υπήρχε. Πολύ ωραία παράσταση. Παιδιά, πραγματικά πηγαίνετε να γελάσετε, να ξεκουραστείτε. Ήθελα να πάω μέσα να τους ευχαριστήσω, να τους πω πόσο ωραία πέρασα. Αλλά πρόλαβαν και μπήκε μέσα ο Πρωθυπουργός. Αυτό πες μας, Ελένη. Γιατί δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσει το... Γιατί ερωτήσει ήθελα εδώ να κάνω. Μας. Πάλι το έχασα. Η μισή κυβέρνηση. Λοιπόν, θα σας πω πολλά. Ναι, πες μας. Θα σας πω μόνο ένα. Έχω μπει πάλι τρέχοντα γιατί είχε πάρα πολύ... Όχι, γιατί γλίτωσα αυτή τη φορά. Είχε αρκετή κίνηση στους δρόμους, γιατί όπως ξέρετε, όταν βρέχει στην Αθήνα, είναι λες και γίνεται, δεν ξέρω τι. Είναι μοίρα, ναι. Ρε παιδιά, πώς μπλοκάρουμε έτσι μόλις πέσει ένα ψηλόβροχο. Δεν είχε κατακλυσμό. Ψηλόβροχο είχε. Η Κηφισίας πίχτρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, έφτασε εκεί με τα χίλια ζόρια 9, 9 και 5, μπήκα μέσα και με το που κάθομαι μέχρι να χαιρετήσω όσους έβλεπα τέλος πάντων. Με το που κάθομαι και πάω να πω δύο κουβέντες με τη Ζέτα που καθόταν δίπλα μου, τη Μακρυπούλια εννοώ. Ακούω ξαφνικά ένα χειροκρότημα τρελό. Και λέω, ποιος μπαίνει. Λέω και εγώ, πώς θα το σκεφτώ. Λέω, ποιος ηθοποιός μπαίνει με τέτοιο χειροκρότημα. Και με το που γυρνάω, κάνω ένα έτσι, βλέπω και μπαίνει ο Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, με συγχωρείτε. Αυτά είναι. Αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Είναι και μικρότερός μου. Ο Τσίπρας, δεν πειράζει. Και όχι μόνο είναι μικρότερός μου. Δείχνει και πολύ μικρότερός μου. Δηλαδή τώρα μου το δείχνει από κοντά. Ναι. Είναι ένα. Σαν να βλέπεις ένα παιδί. Δηλαδή, παιδί, όχι μωρό. Ένα νεαρό άντρα. Παιδί. Με τη δηλαδή μπήκε με ένα πλατή χαμόγελο, το κοίταγα και λέω εσύ, σαν να χαμογελάει. Είδες, γι' αυτό ναι. Του τα συγχωρούν όλα. Ναι. Είδες. Ξέρεις τι χειροκρότημα πήρε. Ξέρεις τι γιατί είναι συμπαθέστατος. Είναι συμπαθέστατος, ναι. Το ξέρω. Έτσι κερδίζει. Πήρε χειροκρότημα και η σύζυγος μαζί, Η σύζυγος μαζί, η οποία εκπέμπει κάτι πολύ δυναμικό και πολύ... Τώρα αυτά, πιστέψτε με, το μάτι μου γύρισε 30 δευτερόλεπτα γιατί δεν ήταν για να καρφωθώ. Δεν είναι και πρέπον. Κακός καλά. Δηλαδή ήθελα να καρφωθώ, να το τσεκάρω έτσι λίγο, γιατί ήταν ένα άνθρωπο που το βλέπεις από κοντά. Επειδή εγώ είμαι και λίγο φυσιογνωμίστρια, όπως ξέρετε. Ήθελα να τον δω από κοντά, δηλαδή μου δόθηκε ευκαιρία, ήθελα λίγο να τον ξεψαχνίσω με το βλέμμα, αλλά λέω άσε τώρα τόσος κόσμος μη λένε τι τον κοιτάει έτσι τον άνθρωπο, 30 δευτερόλεπτα. Τα συμπεράσματά μου είναι από 30 δευτερόλεπτα που σας λέω. Δεν σε φοβάμαι, τα έβγαλες εσύ. Κάλα ρε, πάμε. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά, κάτσε να δούμε λίγο τι βίντεο έχουμε ετοιμάσει από την επίσημη, θα σας τα πω σε λίγο. Λάκης είναι ξεχωριστός και σαν ηθοποιός και σαν συγγραφέας.